Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Πατάκη και ο Ιαννός παρουσιάζουν σήμερα το νέο βιβλίο της Κατερίνας Χινά με τίτλο «Μυστικά του Στυρταριού». Είναι κοντά μας και θα μιλήσουν ο κύριος Θανάσης Βαλτινός, ακαδημαϊκός συγγραφέας, και ο κύριος Αριστοτέλης Σαΐνης, φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και η συγγραφέας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Θα θέλαμε όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σαΐνη. Εγώ θα πω. Να πω ότι δεν είναι βιβλίο μου, διότι δημιουργείται αυτή η παρεξήγηση, εξού και δεν έχει νόημα και να το υπογράψω. Είναι μια ανθολογία. Απλώς εγώ ανθολόγησα, μετέφρασα, έγραψα μια εισαγωγή και έκανα και τη λάντζα, δηλαδή τα βιογραφικά στοιχεία και όλα αυτά τα οποία είναι και το πιο κουραστικό κομμάτι του βιβλίου. Δεν είναι βιβλίο μου όμως. Λοιπόν, και τώρα αν με επιτρέψεις, Κατερίνα, ναι. Θεωρώ ότι είναι βιβλίο σου. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Κάπου από εδώ μαζεύουμε, κάπου εκεί. Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Ενώ εδώ φαίνεται. Καμιά φορά φαίνεται και φαίνεται πολύ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι βιβλίο. Έκανε αυτή την ωραία δουλειά. Έστω, πες μια συλλογή, αυτό το μάζεμα. Είναι καταπληκτικά ενδιαφέρον. Θα μας τα πει τώρα, θα αρχίσει ο κ. Σαΐνης. Θα μπούμε στην κουβέντα και γι' αυτό θα αποδοκιάσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τη σειρά μου. Σε αυτήν την τιμητική θέση δίπλα στο Θανάση Βαλτινό και την Κατερίνα Σκηνά. Έλαβα περίπου πριν 2 εβδομάδες με αγωνία το βιβλίο με το ταχυδρομείο για την ακρίβεια μια εκτύπωση του υποέκδοση βιβλίου που σήμερα υποδεχόμαστε φρέσκο από το τυπογραφείο. Γνωρίζοντας πάνω κάτω το θέμα από τον τίτλο και τον υπότιτλο που παραπέμπει φυσικά στη μαστορική των κειμένων, γνωρίζοντας επίσης πολύ καλά τις δουλειές της Κατερίνας, ήξερα τι περίπου να περιμένω. Μια ακόμα άψογη εργασία. Παρ' όλα αυτά, η έκπληξη για τον όγκο του μόχθου και τη σημασία του με γέμισε επιπρόσθετο άγχος. Στην αρχή σκόπευα να κάνω μια γενική εισαγωγή περί ημερολογίου. Έχασα. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο, με αγωνία διέτρεξα την εξαιρετική, ταυτόχρονα προσωπική και θεωρητική όσο πρέπει, εισαγωγή της ίδιας Κατερίνας. Κάτι άλλο έπρεπε να κάνω, κάπως αλλιώς να κινηθώ. Άρχισα να διαβάζω κρατώντας αναλυτικές σημειώσεις με σκοπό να γράψω για τις ανάγκες της σημερινής βραδιάς ένα είδος ημερολογίου της ανάγνωσής μου. Αλίμονο, όπως συμβαίνει συνήθως με τα διαβάσματά μας, το ένα βιβλίο μας στέλνει σε κάποιο άλλο, αυτό σε ένα ράφι του γραφείου και πάει λέγοντας το λαβύρινθο του σύμπαντος, που άλλοι ονομάζουν βιβλιοθήκη, κάπως έτσι έπεσε στα χέρια μου ένα λησμονημένο αφιέρωμα του περιοδικού Εντευκτήριο στον αυτοβιογραφικό λόγο. Αρκούσε για να το ξεφυλίσω. Για να ξαναθυμηθώ ότι η αρχική μου ιδέα, όπως συμβαίνει πάντα φυσικά σε εμάς, τους καθυστερημένους επιγόνους μιας τεράστιας παράδοσης που ρίχνει βαριά τη σκιά πάνω μας, δεν ήταν καθόλου πρωτότυπη. Ο δάσκαλος πολλών από εμάς το είχε προλάβει. Το ημερολόγιο της αυτοβιογραφίας τιτλοφορείται η πολύτιμη συμβολή του Παναγιώτη Μουλά στο εν λόγω πλούσιο αφιέρωμα. Εγκατέλειψα λοιπόν και εγώ κάθε πρωτότυπη ιδέα, αποφάσισα να κινηθώ ελεύθερα στο θέμα μου, περιδιαβάζοντας το βιβλίο. Βρήκα όμως τουλάχιστον έναν τρόπο να ξεκινήσω την παρέμβασή μου σήμερα. Παραθέτω την πρώτη και τελευταία ημερολογιακή εγγραφή της περασμένης εβδομάδας, ημερομηνία 20-23 του 2017, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εγγραφή του Μουλά, ο οποίος συνοψίζει το πρόβλημα του είδους. 22 Νοεμβρίου 1993, γράφει ο Παναγιώτης Μουλάς. Για ποιον μιλάει κανείς όταν μιλάει για τον εαυτό του? Να ένα ερώτημα σοβαρό, περισσότερο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Μπορείς βέβαια να σκεφτείς την απάντηση του Γκο. Όταν σας μιλώ για μένα, σας μιλώ για εσάς. Ή ακόμα μπορείς να σκεφτείς την απάντηση του Ρεμπό. Εγώ είμαι ένας άλλος. Πράγμα που σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι το πρόβλημα βρίσκεται τόσο στη μεταβολή του υποκειμένου σε αντικείμενο, όσο και στην ενότητα ή ταυτότητα του αντικειμένου. Αλλά ποιος εγγυάται τελικά την ύπαρξη ενός ενιαίου και αδιάσπαστου εγώ? Ασφαλώς, ο ίδιος αυτοβιογραφικός λόγος. Τέρος παραθέματος. Αυτό ακριβώς κάνει το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας. Μας εισάγει σε αυτόν τον αχανή ιδεολογικό χώρο που κυκλοφορούν ελεύθερα, αλληλοεπιβλεπόμενα και αλληλοεπηρεαζόμενα από μνημονεύματα και βιογραφίες, ημερολόγια και αυτοβιογραφίες, αυτοπροσωπογραφίες και προσωπικά μυθιστορήματα, αυτοβιογραφικά ποίηματα και δοκίμια. Από αφηγηματική σκοπιά, για να υπάρχει προσωπική λογοτεχνία, πρέπει να υπάρχει ταυτότητα του συγγραφέα,
του αφηγητή και του κύριου προσώπου κατά το αυτοβιογραφικό συμβόλαιο του Λεζέν και άρα σε όλη του τη δόξα το πρώτο πρόσωπο, η τριπλή συμμαχία του εγώ, αυτή η τρίμορφη ταυτότητα, φαινομενικά αδιάσπαστη, στην πραγματικότητα διαρκώς και αενάως μεταμορφούμενη. Από αυτόν τον γοητευτικό χώρο που το εγώ αναδιπλώνεται, αυτοβυθίζεται στον έσω κόσμο και απογυμνώνεται, η σκηνά απομονώνει το είδος του ημερολογίου. Διατρέχει αιώνες εξέλιξης και ανθολογεί χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πρόκειται για εκείνο το είδος αυτοβιογραφικού κειμένου, στο οποίο καταγράφονται σε χρονολογική σειρά και ημερολογιακές ενδείξεις, εμπειρίες της προσωπικής ζωής του συντάκτη, σκέψεις, παρατηρήσεις και σχόλια για τα καθημερινά γεγονότα της εποχής του. Λένε τα λεξικά και πολύ σωστά. Το αποτέλεσμα της επιμονής και της επιμονής στη σκηνά είναι έξοχο και το βιβλίο εξαιρετικό. 125 συνολικά διαφορετικά ύφη και δείγματα γραφής, αν μετράω καλά, όσα δηλαδή και οι επώνυμοι και ανώνυμοι, γνωστοί και άγνωστοι, τελείως άσημοι ημερολογιογράφοι, 30 γυναίκες και 95 άντρες, αν μετρώ επίσης καλά, οι οποίοι ανθολογούνται στον τόμο. Πρόκειται για κείμενα προφανώς προσωπικά, διαφορετικών αποβλέψεων αλλά και αφετηριών. Άλλα προορισμένα για δημοσίευση, άλλα όχι. Όλα τους όμως με κάποιο τρόπο, συχνά με τη συγκατάθεση των δημιουργών τους, κάποτε με τα θάνατον, έφτασαν σε μας και με κάποιο τρόπο είδαν το, τελικά το φως της δημοσιότητας, μας αποκάλυψαν τα μυστικά του συρταριού. 319, αν πάλι μέτρησα καλά, φράσματα ημερολογιακού λόγου. Το μεγαλύτερο έχει έκταση λίγων σελίδων, είναι μάλλον αυτό που περιγράφει την πρώτη μέρα της Κομμούνας του Παρισιού, αλλιευμένο από τα ημερολόγια των αδελφών Κονκούρ. Το μικρότερο, με βεβαιότητα, μια εγγραφή του Κάφκα. Σήμερα δεν έγραψα τίποτα. Όπως και να έχει, ο τόμος που δημιούργησε η ευαίσθητη και στην προσωπική γραφή και λογοτεχνία Κατερίνα Σχοινά παρέχει ένα πρωτοφανές πανόραμα, όχι μόνο για τα δεδομένα της ελληνικής βιβλιογραφίας, της ημερολογιακής γραφής στο πέρασμα των αιώνων. Τι μπορεί να συνδέει η έφνη σε ένα νομπελίστα του 20ου αιώνα με ένα νομικό του 1800, μια άσημη κουβερντάντα στη Ρωσία του 1908 με ένα σημαντικό φιλόσοφο του 19ου αιώνα, μια χειραφετημένη φεμινίστρια σε ταξίδι στην Αμερική του 47 με την ερωμένη ενός πολιτικού ή το μεγαλύτερο θρησκεολόγο του κόσμου. Από μια άποψη πολλά, καταρχάς η κοινή μοίρα κάτω από τον ίδιο ήλιο στο μάτιο του το κόσμο. Από μια άλλη, τίποτα άλλο, από την απόφαση κάποια στιγμή στη ζωή τους, ένα πρωί, ένα βράδυ, μέσα στη διάρκεια της ημέρας, για κάθε μέρα, με διακοπές ή για ένα διάστημα χρόνου, αποφασίζουν να πάρουν την πένα στο χέρι, να καθίσουν στη γραφομηχανή τους, αργότερα στον υπολογιστή τους, για να μιλήσουν αρχικά εις εαυτόν για τον εαυτόν τους και τον κόσμο γύρω τους, καταγράφοντας τα τετράδια, σημειωματάρια, φύλλα χαρτιού τις σκέψεις τους, για να την οργανώσουν, για να βοηθήσουν τη μνήμη τους, να εκφορτιστούν ψυχολογικά και για χίλιους δυο άλλους προφανώς άγνωστους λόγους. Αρκεί ωστόσο και μόνο αυτή η κοινή τους απόφαση για τη συμπερίληψή τους στον τόμο. Ο χρόνος που κάποιος αποφασίζει να αναμετρηθεί με τη γραφή, στοιχίζοντας τη ζωή του με τις λέξεις στη σελίδα, ποικίλει. Τα ευαίσθητα χρόνια της νιώτης είναι η αφορμή για πολλούς και οι αγωνίες της εφηβείας συχνή αφετηρία. Για κάποιους άλλους τα χρόνια της ωριμότητας και το αμετάκλητο τέλος που πλησιάζει. Άλλες φορές ένα σημαντικό γεγονός προσωπικής εμβέλειας ή μεγάλης κλίμακας, όπως ένας μεγάλος ή ακόμα χειρότερα ματαιωμένος έρωτας ή ένας πόλεμος, βάζει στανικό στην πένα στο χέρι του ημερολογιογράφου, με τον ίδιο τρόπο που ένας τόπος εγκλισμού ή ένα καθεστώς ανελευθερίας εκβιάζει την ανάγκη της έκφρασης. Για κάποιους από αυτούς, κυρίως όσους αποτελούν ανθρώπους του λόγου ή της δημιουργίας, αποτελεί το ημερολόγιο εξίσου σημαντικό μέρος του έργου τους, αν όχι το καλύτερο, και διαβάζεται ως παραπληρωματικό βοήθημα που φωτίζει πορύπλευρα τη δημιουργία τους. Για κάποιους, η συνήθεια της ημερολογιογραφίας έγινε συνώνυμη με τη ζωή τους. Ισόβιο σχεδόν ημερολόγιο κρατούσε ο Ντελακρουά, αλλά και ο Καμί. Πιο κοντά στις μέρες μας, ο Κλοντ Μοριάκ, γιος του Φρανσουά, κρατούσε ημερολόγιο από το 1925 και την ηλικία των 12 ετών ως το θάνατό του το 1996. Ένα μεγάλο μέρος των ημερολογιακών του εγγραφών σταδιακά ενσωματώθηκε στο έργο του με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ο ακίνητος χρόνος». Εκδόθηκε σταδιακά μεταξύ 1972 και 1986. Θρύλο αποτελεί το ημερολόγιο του αιώνα του Αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Edward Bob Ellis. Έχει εκδοθεί μόνο το 1/10, ενώ το σύνολο ξεπερνά τις 20 εκατομμύρια λέξεις. Ωστόσο, ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία του είδους είναι ο Ζιντ. Αυτό ήταν ο πρώτος σημαντικός συγγραφέας του 20ου αιώνα που καλλιέργησε συστηματικά την ημερολογιακή γραφή. Από 14 ετών,
καθηγητής τον έφερε σε επαφή με το κείμενο του Αμιέλ και άρχισε να κρατά προσωπικό ημερολόγιο, πρακτική που κατέληξε στο περίφημο ημερολόγιο του, το οποίο καλύπτει μια περίοδο 60 ετών. Συγχρόνως, ο Ζήτη χρησιμοποίησε τον ημερολογιακό τρόπο αφήγησης σε μεγάλο βαθμό και στο μυθοπλαστικό του έργο. Έχουμε και λέμε. Πολλά αφηγήματά του είναι γραμμένα εξ ολοκλήρου σε ημερολογιακή γραφή. Τα τετράδια του Αντρέ Βαλτέρ, τα τέλματα, τα ποιμενική συμφωνία, το σχολείο γυναικών. Ή περιλαμβάνουν ένα πλασματικό ημερολόγιο, τα υπόγεια του Βατικανού, η στενή πύλη, η κυβδηλοποιή. Ιδιαίτερα τα τετράδια, τα τέλματα, η κυβδηλοποιή, μαζί με το συμπλήρωμά του στο ημερολόγιο των κυβδηλοποιών, συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη του πλασματικού ημερολογίου, αλλά και του μυθιστορηματικού είδους γενικότερα. Άνθρωπος ημερολόγιο, λοιπόν, ο Ζήτ, με το ισόβιο πάθος να κουβαλά μαζί το σημειωματάριό του και να γράφει παντού το κάθε τι, για να το ξαναδιαβάζει ως την παραμονή του θανάτου του. Το ημερολόγιο στον θάνατο τυτλοφορεί ο Μπατάγη το άρθρο του, αφιερωμένο στο Ζήτ στο περιοδικό Κριτίκ. Μας θυμίζει εγγραφή της 8ης 12ου 1951 από το ημερολόγιο του Μιρτσέα Ελιάντε που αλλιεύει για μας η σχοινά. Ωστόσο πάλι, όπως συμβαίνει πάντοτε στη λογοτεχνία, πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω. Την εποχή που ο Ελβετός στοχαστής, Ανρί Αμιέλ, με το Journal Intime, το αριστούργημα υποδειγματικής ενδοσκόπησης που εκδόθηκε μετά το θάνατό του το 82-84, διαβάζεται άπλιστα από όλους. Στη Γαλλία γνωρίζει 14 επανεκδόσεις μέχρι τον Πρώτο Πόλεμο και από τις 16.900 σελίδες του ημερολογίου προβάλλει ένας άνθρωπος που διερωτάται για τα πάντα, εξετάζει τα πάντα και αφιβάλλει για τα πάντα. Ας πάμε και λίγο πιο πίσω, κάνοντας άλματα από αρχαίες πρακτικές που θυμίζουν το είδος για να φτάσουμε στο πραγματικό ημερολόγιο που συναντάται ήδη τον 14ο αιώνα στην Ιταλία και από τον 16ο αιώνα έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι μελέτες ακόμα ερίζουν. Σύμφωνα με κάποιες, το είδος υπάρχει από τον 15ο αιώνα στην Αγγλία. Μια εντυπωσιακή αγγλική καταγραφή απαριθμεί περισσότερα από 1000 ημερολόγια μεταξύ 1442 και 1800, ενώ ο πρώτος τόμος της επίσημης αγγλικής βιβλιογραφίας αριθμεί μέχρι το 1662 91 ημερολόγια. Οι Άγγλοι, βέβαια, κάτω από τον τίτλο «Diaries», κατατάσσουν τα πάντα χωρίς διάκριση για τα «personal» ή «private» από τις άλλες κατηγορίες που εμφανίζονται το 15ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση, οι Γάλλοι επικεντρώνονται στο εσωτερικό ημερολόγιο, την κατεξοχήν μορφή ημερολογίου, που διαφέρει από τις άλλες μορφές, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από την αναδίπλωση του υποκειμένου και την αυτοανάλυση. Είναι λιγότερα στην Γαλλία τα ημερολόγια στην αντίστοιχη εποχή. Πού οφείλεται αυτό? Ο Γάλλος θεωρητικός του εγωτικού λόγου Γκάστορφ προτείνει ως εξήγηση τη διαφορά καθολικισμού-προτεσταντισμού. Διαφορετικές θρησκευτικές πρακτικές μπορεί να επηρέαζαν τη λογοτεχνική δραστηριότητα καθολικών και διαμαρτυρωμένων. Πολλά ημερολόγια και αυτοβιογραφίες που γράφονται μεταξύ 16ου και 18ου αιώνα αντλούν από τις παραδόσεις του Λουθριανισμού, του Αγγλικανισμού ή ακόμα και από τις αιρέσεις των Μεθοδιστών και των Κουακέρων, όπου ο έλεγχος της συνείδησης αποτελεί βασικό μέλημα, μάλλον υποχρέωση του θρησκευόμενου. Από τη μια μεριά, λοιπόν, αυτό το είδος ημερολογίου, από την άλλη το ταξιδιωτικό ημερολόγιο που καλλιεργείται ήδη στην Ευρώπη από τα τέλη του 15ου αιώνα και αποκτά ιδιαίτερη σημασία τον 18ο χάρη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για εξωτικές αφηγήσεις. Σε αυτά τα ημερολόγια προοδευτικά εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτός ο ενδόμηχος χαρακτήρας που θα διαποτίσει αργότερα το είδος. Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο εμφανίζονται τα πρώτα κοσμικά ημερολόγια της εποχής. Η αφοπλιστική ειλικρίνεια της καθημερινότητας του πρώτου ημερολογιογράφου της νεωτερικότητας, όπως λέει η Κατερίνα Σκοινά, του Άγγλου Σάμιουελ Πέπις, με τον οποίο ξεκινά την περιήγησή της στο είδος. Ή το εκτενέστατο ημερολόγιο των περιπλανήσεων ανά την Ευρώπη του Τζον Ίβλιν, αυτόπτη μάρτυρα όλων των σημαντικών γεγονότων της εποχής του. Στην ανθολογία μας καταγράφει τις εντυπώσεις του από μια μουσική βραδιά. Την ίδια στιγμή, στην άλλη άκρη του κόσμου, σε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, ένα σαμουράι αφιερώνεται στην ποίηση και ταξιδεύει την Ιαπωνία και την Κίνα, περιγράφοντας σε ημερολογιακή μορφή, συνδυασμένη με ποίηματα και φιλοσοφικούς στοχασμούς, τα δικά του ταξίδια. Είναι ο μεγάλος Μπασό. Λίγο αργότερα, οι ημερολογιακές καταγραφές του Δεινού Ιεροκήρυκα Τζον Wesley απεικονίζουν την πνευματική οδύσσια του ιδρυτή του Μεθοδισμού, ενώ ο ειλικρινής και αυτοσυνείδητος λόγος του νομικού και συγγραφέα Boswell, που ήρθε στο φως μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, φωτίζει την ίδια εποχή. Στην αθολογία μας ανακαλεί την ημέρα που η γυναίκα του του χαρίζει ιό. Τέλος, από την πρώιμη ημερολογιογραφία, η σχοινά επιλέγει τον William Wickham, Βρετανό, πολιτικό φίλο του Samuel Johnson και του Burke. Το ημερολόγιο του εκδίδεται το 1866.
Στην αθολογία μας δοκιμάζει το γραφικό του χαρακτήρα, αλλά καταλήγει. Είμαι πεπισμένος ότι ο καλός γραφικός χαρακτήρας δεν αρκεί αν δεν συνδέεται με ένα καλό ύφος. Από τον 18ο αιώνα του διαφωτισμού μας έρχεται ο Τιντερό. Σε ένα κόντρα, θα έλεγα, ωστόσο, απόσπασμα για τον εαυτό του ως πολύ σπάνιο πλάσμα και εραστή, αλλά και το συστηματικό ημερολόγιο των αναγνώσεων του Γίβωνα. Στις 8 Μαΐου του 1762, ο 25χρονος Γκίμπον γιορτάζει τα γενέθλιά του. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς διαβάζει Ιλιάδα, Ενιάδα και συγκρίνει. Η περιγραφή της ασπίδος του Βυργιλίου συνιστά λεπτότατην ποίηση, του Ομήρου την ακριβέστατη αναπαράσταση ενός έργου τέχνης. Της ίδιας εποχής είναι τα ταξιδιωτικά ημερολόγια του Γκέτε, το ημερολόγιο του Σταντάλ, το ημερολόγιο που κράτησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Βόλτερ Σκοτ, ο ακούραστος Μπάιρον, τα ημερολόγια του, πολλά από τα οποία προορίζονταν για δημοσίευση, ή αυτά του Μπεντζαμέν Κωνσταντ. Από τον 19ο αιώνα μας έρχεται επίσης ένας Ιρλανδός τελωνιακός αλλά και ποιητής, ονόματι Βίλιαμ Άλιχαμ, ο Βικτοριανός ποιητής Μάλι Χόπκινς, ο κριτικός Τζον Ράσκιν, ο μεγάλος Θάκε Ρέι, αλλά και ο Τουσιτάλα Στίβενσον. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Θωρό ξετυλίγησε 47 τόμους της σκέψης του και δημοσιεύονται αποσπασματικά τα ημερολόγια του Χέρι Τζέιμς. Από τη Ρωσία, το ημερολόγιο ενός συγγραφέα, του Ανατόμου, μεταξύ άλλων και του εαυτού του, Ντοστογεύσκη. Από τη Δανία, οι 7.000 σελίδες ημερολογίου του Κίρκεγκαρντ. Και στην ίδια εποχή ανήκουν οι συναρπαστικές καταγραφές του Κάρολου Δαρβίνου από τα ταξίδια με τον Μπίγκλ. Ο Γαλλικός 19ος αντιπροσωπεύεται το ρομαντικό ημερολόγιο του Ντελακρουά, που ενημέρωνε αλληλειπώς από τα 23 του χρόνια μέχρι το θάνατό του, το περίφημο φυσικά ημερολόγιο των αδελφών Ενδμόδου και Ιούλιου Κονκούρτ, και οι ημερολογιακές σημειώσεις του πατέρα του μοντερνισμού Μποντλέρ. Εδώ επίσης οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Πιέρ Λωτή, τα εφηβικά αισθητικά ημερολόγια διαμόρφωσης του Πιέρ Λουίς ή η σκιαγράφηση της λογοτεχνικής εποχής στα ημερολόγια του Ζιλ Ρενάλτ. Οδεύοντας τον 20ο και υπό τη σκιά πλέον του Αμιέλ, αλλά και του συμβολισμού, ειδού τα νεανικά ημερολόγια με στοχασμούς και έντονες κρίσεις αυτοσυνείδησης ενός τεχνίτη και του ημερολογιακού μυθιστορήματος του Ρίλκε. Να ο Αύγουστος Στρίμπεργκ ή άρωμα μες Ευρώπη στα 43 έτη ημερολογιακού στοχασμού του Μούζιλ. Να ο Άρλον Μπένετ, το ημερολόγιο του στο πρότυπο των αδελφών Κοκκούρ, η κοινωνική κριτική της μαστορικής πρόζας του Ιβάν Μπούνιν, ο γερμανοεβραίος ζωγράφος Παουλ Κλέε, εδώ επίσης ένας ποιητής και δημόσιος υπάλληλος Άρθουρ Μάμπι ή ο Αμερικάνος δημοσιογράφος με τη φιλελεύθερη σκέψη Χένρι Μένκεν. Και πλέον, με τα μπούνια στον αιώνα μας, ο Εβελίν Βο, ο οποίος κρατούσε ημερολόγιο από 7 ετών ως το θάνατό του, ο στιβαρός λόγος του Στάιμπεγκ, ο Φιτζέραλτ, ο Στέφεν Σπέμπερ, Σπέντερ και τα πολυετή ημερολόγια του μεταξύ 39 και 83, τα σπαρακτικά ημερολόγια του Ζιλιέν Γκριν ή του Κλάους Μαν, γιου του Τόμας και ανιψιού του Χάιριχ, τα μεσοπολεμικά ημερολόγια του Μπρέχτ με την ιδιόμορφη γραφή και την απουσία κεφαλαίων γραμμάτων, οι καυκικές αναμερικαστικές σημειώσεις, τα σημειωματάρια του Καραμί γραμμένα σε σχολικά τετράδια μέχρι το θάνατό του, από 22 ετών, το στοχαστικό επάγγελμα της ζωής του Τσέσαρε Παβέζε και άλλοι ανάμεσά τους ο Ρεμόν Κενό. Βρήκα εξαιρετικό ότι ακόμα και τα όνειρα του Κενό είναι συμμετρικά και μαθηματικά. Την ίδια εποχή, ο Βίλιαμ Σούτερ, ποιητής, καθυλωμένος στο κρεβάτι, καταγράφει ημερολογιακά τη σκέψη του στο ημερολόγιο ενός ανθρώπου που πεθαίνει. Ίδιας εποχής στο ημερολόγιο του Βρετανού υπερεαλιστή ποιητή David Gascoigne δίνει πληροφορίες για τη λογοτεχνική κίνηση της προπολεμικής περίοδου, ενώ η μαρτυρία επίσης του επίσης ποιητή Siegfried Sassoon αποτυπώνει τη φρίκη του Πρώτου Πολέμου. Εδώ επίσης, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, όπως ο Βίκτορ Κλέμπερερ, Αμερικάνοι ανταποκριτές στη ναζιστική Γερμανία, όπως ο Ίλιαμ Σίρερ, αντιναζιστές συγγραφείς, όπως ο νορβηγός αρχιτέκτορας Όντ Νάσεν, ταξιδιωτικοί συγγραφείς στην Νάπολη του 1944, όπως ο Νόρμα Λιούις, αλλά και ο αδίστακτος και στα ημερολόγια του Γκέμπελς. Εδώ επίσης ο Όργουελ, ο Μιρτσέ Ελιάντε, ο Σάρτρα, ο Βίλχεμ Ράιχ, ο Ζαν Μποντριγιάρ, ο Γκόμπροβιτς, αυτοεξόριστο στην Αργεντινή, και ο Ανρί Μισό σε ταξίδι στη Λατινική Αμερική. Εδώ τα αποπνικτικά ημερολόγια της εξωτικής ζωής του συγγραφέα Πολ Μπόουλς, τα ημερολόγια του τελευταίου ενάμινου της ζωής του Μπάρουζ, αναμετράται με τους δαίμονες των ναρκωτικών και της παράνοιας, αλλά και τα τελευταία χρόνια της ζωής του Ντελμόρε Σβάρτς, που δοκιμάζεται από την κατάθλιψη και τον αλκοολισμό. Παρόν
Στην αθολογία, ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Νόελ Κάουαρτ, ο οποίος ανοίγαγε το κουτσομπολιό σε υψηλή τέχνη, λέει η Κατερίνα Σκηνά. Ο Άντι Βόρχολ, ο οποίος κάθε πρωί κατέγραφε γεγονότα της προηγούμενης μέρας για τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του. Τα στοχαστικά ημερολόγια του Θόρντον Ουάιλντερ, τα καυστικά ημερολόγια του Τζόε Όρτον ή του Βρετανού σκηνοθέτη και ζωγράφου Ντέρεκ Τσάρμαν, αλλά και του Γάλλου συνθέτη Φρανσίς Ζαν Μαρσέλ Πουλένκ. Αλλά υπάρχουν και επιφανή μέλη της λοδρέζικης κοινωνίας, όπως ο Χέρι Τσάανον, γνωστός και ως Τσίπς, ή διπλωμάτες και πολιτικοί, παρόν και ο πρόσφατα χαμένος Μισελ Τουρνιέ. Στο δικό του, Journal Extime, προκρίνει μια εξωστρεφή ανάλυση της εμπειρίας και όχι του εαυτού. Στους ακόμα εν ζωή ημερολογιογράφους, συγκαταλέγονται ότι ο Αφρικανός θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος Άθολ Φούγκαρτ, ο σκηνοθέτης Πίτερ Χόλ, ο θεατρικός συγγραφέας και πεζογράφος Κρίστοφ Χάιν, του οποίου το ημερολόγιο του Ανατολικού Βερολίνου περιέχει τις πρώτες εντυπώσεις από τη πτώση του τείχους. Παρασύρθηκα σε έναν ατέλειωτο κατάλογο ονομάτων, όχι για να σας κουράσω, μόνο και μόνο για να δείξω την ατέλειωτη επίσης σειρά των προσωπογραφιών που αναδύονται ανάγλυφα στην πορεία της ανάγνωσης ή τον ατέλειωτο πλούτο των πραγματολογικών πληροφοριών του βιβλίου, στο οποίο αξίζει να περιηγηθεί κανείς, είτε επιλέγοντας μια γραμμική ανάγνωση από την αρχή προς το τέλος, είτε δουλεύοντας μπρος-πίσω από τα βιογραφικά σημειώματα και το ευρετήριο στα κείμενα ή αντίστροφα, είτε τέλος κάνοντας άλματα από κεφάλαιο σε κεφάλαιο. Στις 11 θεματικές ενότητες, στις οποίες έχει μοιράσει σοφά η σκηνά το ετερόκλητο υλικό της, τα 125 αυτοσυνείδητα υποκείμενα του βιβλίου στοχάζονται καταρχάς για τη φύση της επιλογής τους ως ημερολογιογράφοι, το αρχικό κεφάλαιο περί ημερολογίων, ή την τέχνη και γραφή, στο ομότιτλο κεφάλαιο. Πρόκειται ωστόσο για ζωντανούς ανθρώπους που συμβιώνουν. Εξού τα κεφάλαια ο εαυτός και οι άλλοι, συναναστροφές και γνωριμίες. Ερωτεύονται τα φύλλα, ο έρωτας. Νιώθουν το ρίγος της ιστορίας στο ομότιτλο κεφάλαιο. Ταξιδεύουν στην ενότητα ταξίδια και τόποι. Αφήνονται στη στοχαστική ενατένιση της φύσης. Βιώνουν τα αμετάκλητα πάθη της ανθρώπινης συνθήκης, κεφάλαιο βία, απώλεια, θωρά, θάνατος. Ονειρεύονται τα όνειρα, οι ουσίες, και στοχάζονται για το επέκεινα. Το τελευταίο κεφάλαιο, Θεός και θρησκεία. Η θεματική ανθολόγηση δίνει τη δυνατότητα συχνά σε ενδιαφέρουσες συγκλίσεις και συναντήσεις. Για παράδειγμα, στην ενότητα «Το ρίγος της ιστορίας», η φρίκη του πολέμου καθρεφτίζεται στη γραφή πολλών ημερολογιογράφων με αποτέλεσμα να φωτίζεται από διαφορετικές οπτικές. Κάποτε τα ημερολόγια τους συναντιούνται και αλληλοκαθρεφτίζονται. Είναι η περίπτωση του μεγάλου Λέοντα και της Σοφίας, Τολστόη φυσικά, των οποίων οι ημερολογιακές εγγραφές σχολιάζουν ίδια γεγονότα. Ακόμα πιο περίεργη, η ημερολογιακή συνάντηση δύο 18χρονων φοιτητών και φανατικών ημερολογιογράφων. Ο Ζιντ, φοιτητής ρητορικής στην Εκόλ Αλσασιέν του Παρισιού, που ξέρουμε ότι κρατά ημερολόγιο από τις 4 Οκτωβρίου του 1887, συναντά και έχει μακρά συνομιλία με ένα συμμαθητή του, ο οποίος όπως ο ίδιος έχει εκδηλώσει τη συγγραφική του κλίση. Πρόκειται για τον Πιέρ Λουίς. Και οι δύο καταγράφουν, ο πρώτος την ίδια μέρα, ο δεύτερος την επόμενη, τις εντυπώσεις τους από αυτή τη συνάντηση. Το ημερολόγιο έδειχνε 14 Μαΐου του 1887. Ωστόσο, η ομορφιά της λίστας που προηγήθηκε, όπως θα έλεγε ένα Σέκο, είναι λειψή. Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στη γυναικεία γραφή και τις περίπου 30 θηλυκές ημερολογιογράφους που επιλέγει σκηνά. Σχεδόν ισόβιο και μυστικό το ημερολόγιο της Αμερικανίδας Λουίζας Μέι Όλκοτ, η επιθυμία της συγγραφέως των μικρών κυριών να καταστραφεί το ημερολόγιο της παραμονές του θανάτου της δεν εισακούστηκε από τους συγγενείς της και εκδόθηκε μετά θάνατον. Η συγγραφέας και εικονογράφος Μπεατρίξ Πότερ κρατούσε ημερολόγιο σε κώδικα που αποκρυπτογραφήθηκε 20 χρόνια αργότερα και εκδόθηκε τελικά το 1966. Όσο για την άσημη καταγωγή, ταπεινή υπηρέτρια Χάνα Κάλουικ και τα ημερολόγια του καθημερινού της Μόχθου, αυτά γράφονταν κατά πέτηση του μετέπειτα συζύγου της. Η ημερολογιογράφηση, όπως σημειώνει η Σχοινά, σταμάτησε μετά το γάμο. Προφανώς δεν υπήρχε λόγος. Πορτρέτα της αυλής της Βασίλισσας Καρλώτας, φιλοτεχνεί η Φάνη Μπέρνη, ενώ η Φράνσις Στίβενσον γίνεται αποερωμένη έμπιστη γραμματέας του Λόιθ Τζόρτζ. Πιστή ακόλουθος του αδελφού της Ουίλιαμ η Ντόροθι Γουόρτσουορθ και στη σκιά των αδελφών Τζέιμς, του ψυχολόγου και του συγγραφέα, έζησε η αδελφή τους Άλις Τζέιμς. Το μεταθανάτιο ημερολόγιο της οποίας, σημειώνει η Σχοινά, αποτελεί λιδία λίθο για τη φεμινιστική ανάλυση των γυναικείων παθήσεων του 19ου αιώνα
και για την επίδραση του φίλου στη ζωή και τη σταδιοδρομία των μελών μιας καλλιεργημένης οικογένειας. Η σκοτσέζα ποιήτρια και ιστοριογράφος Violet Jacob κρατάει ημερολόγιο κατά την παραμονή της στην Ινδία. Η ελευθερόφρον φεμινίστρια Μπάρμπαρα Μπότινσον περιγράφει τον Αμερικανικό Νότο και η Μποβουάρ το ταξίδι της στην Αμερική το 1947. Η πρόωρα χαμένη αποφυματίωση Μαρί Μπασκιρτσεφ κρατά φιλόδοξα ερωτικά ημερολόγια στα γαλλικά. Η Ελίζαμπεθ Μπόουεν περιγράφει τη θυελώδη σχέση της με ένα Καναδό διπλωμάτη. Στοχαστικά και επιπεράτα τα ημερολόγια της Αναής Νίν, αλλά και της λησμονημένης σήμερα Ντόουν Πάουελ. Πιο κοντά στις μέρες μας, οξυδερκής και δυνατή προσωπικότητα η Σίλβια Πλάθ, εξαιρετικά γοητευτική στις στροφές και τις αντοστροφές του λόγου της συγγραφή της Γουλφ, αναδύεται μέσα από τις επιλογές του πεντάτομου ημερολογίου της, που εξέδωσε το 29 μετά το θάνατό της ο σύζυγός της, αυτοβασανιστική η Μάσφιλντ και ανάγλυφη προβάλλει από το δικό της Reborn, η ακτιβίστρια, συγγραφέας και θεωρητικό Σούζαν Σόντακ. Δύο από τις γυναίκες εξακολουθούν να μας συντροφεύουν εν ζωή, η Κάρολ Όατς και η Ίντιθ Βέλμανς, που κρατά ημερολόγιο από τα 13 της. Συγκλονιστική η τραγική ηρωνία της εφηβικής αφέλειας της εγγραφής της, με ημερομηνία 4/5/1942. Όλοι φοράμε τα κίτρινα αστέρια μας, τη φάση. Και επειδή νιώθω ότι σας κούρασα και κουράστηκα κι εγώ, ένα μόνο ακόμα δελτίο από τις χθεσινοβραδινές σημειώσεις μου. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται στο ανθολόγιο από τρεις μόνο ημερολογιογράφους. Πρόκειται ωστόσο για συνειδητή επιλογή. Η σκηνά σχολιάζει. Στο τέλος της εισαγωγής της, παραθέτω, η συνείδηση της ατομικότητας δεν είναι τυπικό χαρακτηριστικό της ιδιοσυστασίας μας. Η συστηματική τήρηση του ημερολογίου μάλλον δεν ταιριάζει στην κοινωνικότητα του ελληνικού βίου. Τα περισσότερα ελληνικά ημερολόγια είναι σκόρπια φύλλα, ενώ όσα ξεχωρίζει η ίδια αναφέρονται σε ξένα πρότυπα. Δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς, ακόμα και αν μάλλον το είδος δεν έχει μελετηθεί. Εικάζω όπως του πρέπει στα ελληνικά. Για παράδειγμα, ενώ έχουμε μελέτες για τον προσωπικό λόγο των διαφωτιστών ή μια εξαιρετική μονογραφία για το μυθοπλαστικό ημερολόγιο, και αναφέρομαι φυσικά στο βυθό του καθρέφτη της Αλεξάνδρας Σαμουήλ, δεν γνωρίζουμε πολλά για το πραγματικό ημερολόγιο στην Ελλάδα. Όπως και να έχει, στο αναχείρας βιβλία η Σχοινά Ανθολογή δύο αποσπάσματα από τον Αλεξανδρινό Καβάφη και από τις λιγοστές σελίδες του ημερολογίου της, ένα ερωτικό σημείωμα του 1902. Και την πρώτη εντύπωση από την Αθήνα στο ταξίδι του 1909, πέντε αποσπάσματα από τις μέρες του Σεφέρι, έκπληξη η τρίτη επιλογή της, ο μουσικός και μουσικοκριτικός Μίνος Δούνιας, με το κατοχικό ημερολόγιο του, τίτλος «Έπειτα από 120 χρόνια σκλαβιάς, είμαι θα και πάλι σκλάβη». Στην ενότητα «Το ρίγος της ιστορίας», μια εγγραφή της 1ης Νοεμβρίου του 1942 καταγράφει τις πληροφορίες του για τα τραγικά γεγονότα στην πλατεία Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η παρουσία της Ελλάδας είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη. Εδώ βρίσκεται ο ακούραστος Μπάιρον, ο δικός μας Ντάρελ για τη διαμονή του στην Κέρκυρα, ο επίσης δικός μας Τζον Φόουλς του Μάγου και οι σπέτσες του, ο πολυπράγμων Έντουαρτ Λάιαρ, η Σούζαν Σόντακ σε ταξίδι στους Δελφούς και την Αθήνα του 58, ο Κοκτό το 1952 στον Πειραιά, ο Τζο Όργουελ που μαθαίνοντας για την προέλαση των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη αναρωτιέται ποια πρέπει να είναι η πολιτική στάση της Αμερικής. Τέλος, φυσικά, ο παρανοϊκός λόγος του Γκέλμπελς να επικροτεί την απόφαση του Χίτλερ για την απαγόρευση βομβαρδισμού της Αθήνας. Ξέχασα. Ένας Έλληνας εμφανίζεται και σε μία εγγραφή του Max Frisch, 2/5/1970. Ο Frisch περιοδεύει στην Αμερική για να γνωρίσει την Αμερικάνικη ζωγραφική. Το παραθέτω και τελειώνω. Σήμερα το πρωί στο coffee shop Jimmy's, συζήτηση με έναν χαρούμενο σερβιτόρο που με περνάει για Γερμανό και έτσι μου λέει ότι δεν ήταν ούτε υπέρ ούτε κατά του Χίτλερ, αλλά ίσως θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι ο Χίτλερ ήταν μεγάλος φιλόσοφος. Βλέποντας το δισταγμό μου, το γυρίζει στον Μακάρθι, που τον θεωρούσαν ηλίθιο. Αλλά σήμερα όλοι λιώθουν πως αν άκουγαν τότε τον Μακάρθι, δεν θα είχαμε αυτές τις φασαρίες με το Βιετνάμ. Όσο για αυτόν τον σερβιτόρο, αυτός είναι Έλληνας και μάλιστα πατριώτης. Βρίσκει τον Πατακό πολύ εντάξει, μόνο κάτι κομμουνιστές δεν τον υποφέρουν. Κατά σύμπτωση, δεν είναι ο μόνος. Και ο άνθρωπος που πουλάει τσιγάρα στο διπλανό μαγαζί είναι με τον Χίτλερ. Γιατί? Ο Χίτλερ είχε μεγάλη πίστη. Ποια ήταν αυτή, ρωτώ. Πίστευε ότι οι Γερμανοί είναι ανώτερη φυλή. Ο ίδιος, ο Καπνοπόλης, είναι Πορτορικάνος
και παρεπιπτόντως πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν καταλάβει την Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Αυτό μου θυμίζει μια συζήτηση που είχα το 1952 σε ένα μοτέλ στην Καλιφόρνια. Η οικονομική ύφεση είναι χειρότερη από τον πόλεμο, με διαβεβαίωνε ο ξενοδόχος, αν και με αυτό εννοούσε πόλεμο με τη γυραιά Ευρώπη. Γιατί με την Ευρώπη? Γιατί είναι συνηθισμένοι στους πολέμους εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Τι να πω εγώ, τα είπε όλα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι τέτοια close reading, ας πούμε, μου, πραγματικά και με συγκινεί και με εντυπωσιάζει και έμαθα κιόλας πολλά από τον Αριστοτέλη, όπως μαθαίνω πάντα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θέλει ο Θανάσης Βαλτινός να πει κάτι ή αν είναι καλύτερα να συζητήσουμε. Θα συμφωνήσω ότι... Ένας άλλος ημερολογιογράφος, αλλά πλαστός. Δεν άφησε τίποτα και πολύ καλά έκανε, γιατί έχω απλώς 2-3 σημειώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα πάντως που μου πρότεινε να είμαι εδώ. Να πω ότι το βιβλίο της, παρά την σεμνοτυφία της ή την βαθιά της... Όχι σεμνοτυφία. Σεμνότητα. Το διόρθωσα. Είναι σπουδαίο το βιβλίο, γιατί έχει κάνει μια... δεν ξέρω, το μικρόφωνο λειτουργεί έτσι, δεν είναι? Θα φέρω λίγο προς τα δω, επειδή κοιτάω τους συνομιλητές μου. Το βιβλίο της είναι εξαιρετικό, έχει μαζέψει πάρα πολλά πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Βγαίνει μια ιστορία όχι μόνο του ανθρώπινου γένους, γενικότερα και επιμέρους ιστορίες και μας αφορά όλους. Ο Αριστοτέλης τα είπε, τον λέω Αριστοτέλη σήμερα, τον γνωρίζω, αλλά μου δίνει αυτή την αίσθηση οικειότητας. Τα είπε όλα, έκανε πολλή δουλειά. Μένουν πια λίγα πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα κουβεντιάσουμε. Εγώ θέλω να πω καταρχήν και αντιγράφω από κάτι κείμενα δικά μου, από ένα βιβλίο δικό μου, ότι ως ιστορικές οντότητες οι άνθρωποι είμαστε, μπορούμε να υπάρχουμε μόνο μέσα στη γλώσσα. Αυτό δικαιολογεί ή μάλλον εξηγεί αυτή την τάση ημερολογίων και την ανάγκη των ανθρώπων να ορίσουν την προσωπικότητά τους, καμιά φορά ψευδόμενη σε εισαγωγικά, γιατί ο συγγραφέας πάντα ψεύδεται, ή μυθοποιώντας άλλα πράγματα ή κλέβοντας άλλους συγγραφείς. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι βεβαίως ότι ο χρόνος υπάρχει επίσης μέσα στη γλώσσα. Παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο η γλώσσα. Το Big Bang εύνης είναι αδιανόητο έξω από την περιγραφή του. Και κάτι άλλο, η ιστορία αρδεύει την τέχνη, σαν ερωτηματικό αυτό, ή η τέχνη, εν προκειμένου η ποίηση, δημιουργεί ιστορική πραγματικότητα. Αυτό για μένα θα είναι μια βάση στην κουβέντα που ελπίζω θα γίνει. Και κάτι ακόμα, η φωτογραφία ενός τοπίου δεν είναι ποτέ το ίδιο το τοπίο. Και η ποιότητά της εξαρτάται όχι από αυτό, αλλά από την ικανότητα του φωτογράφου. Αυτά σαν σκέψεις δικές μου, από ένα βιβλίο μου τα έχω πάρει, τα έχω στοιχειολογήσει και προχωράμε σε μια συζήτηση που θα γίνει και νομίζω ότι μπορεί να γίνει, αλλά με απλούς όρους, για να λυθούν κάποια άλλα μυστήρια, ίσως ή να πενευτεί περισσότερο το βιβλίο. Κατερίνα, θα πρέπει να κάνεις και το διευθύντη της ορχήστρας. Ναι. Ή να καταφύγουμε πια στο πιο απλό. Πρέπει να πω μερικά πράγματα, γιατί για να πω πώς προέκυψε το βιβλίο αυτό. Προέκυψε από μια εποχή καλύτερη από τη σημερινή, όταν υπήρχε η βιβλιοθήκη της ελευθεροτυπίας και... Δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Πώς θυμούνται την ελευθεροτυπία, καταρχάς. Αλλά υπήρχε μια στήλη που τη λέγαμε ημερολόγια και εκεί ανθολογούσα διάφορους ημερολογιογράφους, έχοντας την τύχη να έχω στη βιβλιοθήκη μου μια πολύ πλούσια συλλογή ημερολογίων, μερικά και λόγω της αιμονής της δικής μου στα ημερολόγια, τα περισσότερα όμως ως δωρεές ενός καθηγητή της Αγγλικής Φιλολογίας, του Τέντ Σάμψον, που δεν υπάρχει πια,
και ο οποίος μας άφησε τότε την βιβλιοθήκη, το έχει ολόκληρη, ένα κομμάτι της βιβλιοθήκης του, θεωρώντας ότι κάποια από αυτά θα ενδιαφέραν. Και πραγματικά ενδιαφέραν. Μερικά από αυτά ήταν και πολύ σπάνια. Εξού και ίσως κάποιους από τους μυρολογιογράφους αυτούς να μην τους ξέρουμε. Δηλαδή ήταν και απλοί άνθρωποι, καθημερινοί, οι οποίοι έγραψαν, άφησαν τα ημερολόγια τους και αυτά αναγνωρίστηκαν με τα θάνατον και κάποιοι ίσως τους απέδωσαν και λογοτεχνική αξία. Πρέπει επίσης να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω πολύ πολύ τον επιμελητή και διορθωτή Μάριο Γαρδίκα Παρθένη, γιατί επρόκειτο για ένα συσήφιο έργο με την εξής έννοια, ψιλοδουλειά, διαφορετικό ύφος ανά ημερολογιογράφο, δεν ξέρω αν το έχω πετύχει, αλλά τέλος πάντων προσπάθησα να είμαι κοντά στο ύφος του εκάστοτε ημερολογιογράφου, πολλές σημειώσεις, βιογραφικά στοιχεία κτλ. Διεξήλθε λοιπόν ο Μάριος αυτή τη δουλειά με πραγματική αφοσίωση, ευσυνειδησία και μια φιλική διαθεσιμότητα που δεν τη βρίσκεις πολύ συχνά. Και βέβαια την Άννα Πατάκη, η οποία το δέχτηκε το βιβλίο, είχε και την ιδέα της διάρθρωσής του σε ενότητες, γιατί εγώ στην αρχή σκεφτόμουν να κρατήσω μια χρονολογική σειρά που θα δημιουργούσε ένα πιλάφι και δεν θα μπορούσε κανείς να βρει το δρόμο του μέσα εκεί. Νομίζω ότι ήταν καλύτερο έτσι. Βλέπουμε λοιπόν αυτά που είπε και ο κύριος Βαλτινός, αυτό πώς αποτυπώνεται ο εαυτός ανά τις εποχές, τις αποκρύψεις, τις επινοήσεις, τις μυθοποιήσεις και πολύ συχνά και ένα είδος βασανισμού, το επισήμανε και ο Τέλης, ένα είδος βασανισμού που έχει να κάνει ίσως με αυτή την ηθική, την προτεσταντική, της αυτοκριτικής και του αυτοελέγχου. Είναι μερικές φορές πραγματικά συγκινητικές κάποιες εγγραφές, ιδίως ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν και παρηγορούνται με το να καταγράφουν αυτό τον πόνο και την οδύνη, τη σωματική και την ψυχική βέβαια, σε ένα κομμάτι χαρτί. Ίσως πρέπει να πω και γιατί δεν έχω βάλει Έλληνες ημερολογιογράφους. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι απλό, δεν είναι απλό να τσιμπάς δεξιά και αριστερά. Έχουμε τα περίφημα δικαιώματα. Και θα ήταν αρκετά δύσκολο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν ήθελα κιόλας να υποβάλω και τον εκδότη σε αυτή την ταλαιπωρία. Επιπλέον, εκτός από τα γνωστά ημερολόγια Σεφέρι, λίγο του Καβάφη, δεν έχουμε αυτή τη συστηματική ημερολογιογραφία παρά μόνο, από ό,τι μπορώ να πω τέλος πάντων στη νεότερη Ελλάδα, με μορφή πολιτικών ημερολογίων, κυρίως πολιτικών ημερολογίων. Αυτό δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και εξού και το απέφυγα. Και ύστερα ήθελα και να εισάγω ίσως, αν μου επιτρέπετε αυτό και δεν ακούγεται κάπως βαρύγδουπο, τον Έλληνα αναγνώστη σε αυτό το είδος που το ξέρουμε ίσως λίγο και που δεν το πολυπηρετούμε εμείς ως λαός, γιατί είμαστε εξωστρεφείς και ίσως μας απασχολεί ο εαυτός μας μόνο κατά την περίοδο της εφηβείας μας. Μετά τον αφήνουμε σε ένα ράφι και τον ξεχνάμε και δεν σκεφτόμαστε ούτε για εμάς, αλλά ούτε και για τους άλλους και τόσο πολύ. Έβαλα το Μήνο Δούνια όμως, γιατί νομίζω ότι είναι ο πρώτος που έγραψε και επισήμανε αυτή την απίστευτη ταπείνωση, τον εξευτελισμό και την απανθρωπιά που υπέστησαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης εκείνη την περίφημη μέρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Και νομίζω ότι δείχνει. Ο Μήνος Δούνιας ήταν ένας σημαντικός μουσικοκριτικός. Εξακολούθησε να γράφει μουσική κριτική και μετά τον πόλεμο, στην Καθημερινή, στην Ελευθερία και σε άλλες εφημερίδες. Και είναι, νομίζω, συγκινητικό να βλέπει κανείς ότι ένας άνθρωπος που ζούσε στην Αθήνα αισθάνθηκε υποχρεωμένος να καταγράψει αυτή τη φρικοδία. Ναι, τώρα δέχομαι ερωτήσεις, αλλά μην βάλετε να πω πολλά θεωρητικά, γιατί είναι περασμένη η ώρα. Θα ήθελα να εμπλακεί και το κοινό στις ερωτήσεις. Εγώ θα κάνω μια απλή, έως απλοϊκή ερώτηση. Ένα ημερολόγιο θα το εκλάβουμε ως μια
καταγραφή πραγματικών περιστατικών ή σαν ένα κομμάτι λογοτεχνίας που κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιεί τον ημερολογιακό χαρακτήρα ως τέχνασμα για να μας πει πράγματα που δεν έχουν σχέση με μια πραγματική ζωή. Και εξαρτάται, πιστεύω, από το τι θα επιλέξουμε, πώς θα κρίνουμε τον ημερολογιογράφο. Από αυτά που ξέρω εγώ μιλάω στα, μέλλον στα ελληνικά μέτρα, έχω διαπιστώσει μία πόζα στο γράψιμο, μία καλλιέπεια και μία προσπάθεια να προσαστεί μία φυσιογνωμία του συγγραφέα κατά την επιθυμία πια του ίδιου. Και αυτό δεν θα λέγω ότι δεν έχει καμία σχέση με ένα κείμενο λογοτεχνικό, ανεξάρτητο, χωρίς πρόθεση πια, ένα εμπρόθετο κείμενο. Δεν πιστεύω, δεν ξέρω τι άλλες απόψεις μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Ο φίλος από εκεί, ο Αριστοτέλης, μπορεί να μας πει. Απέφυγα να πω ονόματα, αλλά είναι σαφές τι υπενήσωμαι. Να πω κι εγώ, να πει κι ο Αριστοτέλης. Αυτή τη στιγμή κάτι καταγράφεται, προφανώς επινοεί. Μπαίνει ένα στοιχείο επινόησης ή εξοραϊσμού ή τέλος πάντων το πώς βλέπει κανείς τον εαυτό του, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς είναι ο εαυτός μας, αυτά είναι ασαφή τα όρια και αδιευκρίνιστα. Φυσικά και μπαίνει ένα στοιχείο, αν μιλάμε για τα ημερολόγια του Σεφέρη, έχουν γραφτεί κατ' επανάληψη κείμενα που επισημαίνουν ότι ήταν το στοιχείο του αυθορμητισμού έλειπε εντελώς, ήταν γραμμένα για να εκδοθούν και ήταν κείμενα τα οποία επιμελείται κατ' επανάληψη ο Σεφέρης. Εμένα αυτό δεν με πειράζει. Με ενδιαφέρει να δω και πώς θέλει να παρουσιάσει ο λογοτέχνης τον εαυτό του. Και βέβαια, πρόκειται για λογοτεχνικά κείμενα, αν μιλάμε για υψηλή ημερολογιογραφία, γιατί, ας πούμε, του Κάφκα τα ημερολόγια, νομίζω ότι είναι εισάξια του έργου του, αν όχι καλύτερα. Όπως και άλλων. Και της Γουλφ τα ημερολόγια είναι πολύ ιδιαίτερα. Του Γκομπρόβιτς είναι λογοτεχνικά έργα εξαιρετικά. Του Μούζιλ επίσης, με παρατηρήσεις που ενδεχομένως να μην περνούν στο λογοτεχνικό τους έργο ή να περνούν με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω τι έχει να πει ο Τέλης γι' αυτό. Ότι είναι εντυπωσιακό το πόσο αυτοσυνείδητη, είναι για τη μεσολάβηση της γλώσσας και πρώιμη ημερολογιογράφη από τα αποσπάσματα που έχεις ανθολογήσει και όχι προφανώς μια Σούζαν Σόντακ, ας πούμε, κοντά στις μέρες μας, αλλά και του 19ου και του 18ου. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν ενέχει μια πρόθεση ειλικρίνειας, αλλά είναι ταυτόχρονα και κάτι άλλο. Σε αυτά που είπα, εννοούσα ακριβώς αναφερόμενο στο Σεφέρη ουσιαστικά. Οι ημερολογιακές, υπάρχει το τελευταίο σταθμό του Σεφέρη και υπάρχουν και οι ημερολογιακές εγγραφές του. Κατά τη δική μου πτήση, η διαφορά είναι τεράστια ανάμεσα σε ένα ποίημα και σε σελίδες που είναι λογοτεχνικές βεβαίως, αλλά τόσο πολύ επεξεργασμένες ως προς ένα είδωλο που θέλει να προβάλλει. Και τι να κάνουμε. Πιο κοντά. Προσπαθώντας να πλάσει ένα άλλο είδωλο, μου δίνει την αίσθηση ότι κάθε στιγμή ψεύδεται. Σε εισαγωγικά το λέω αυτό. Σαν μια αφορμή ίσως να γίνει κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό. Αλλά ο ρόλος ή μάλλον η θέση, ξεκινώντας από την αρχή, ότι γράφω ένα ημερολόγιο και υποτίθεται ότι προσπαθώ να ακολουθήσω κάποιες ιστορικές πραγματικότητες και μια σειρά πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, η τάση μου να εξοραίσω και το παρελθόν και τα περιστατικά και τον εαυτό μου κυρίως με οδηγεί σε μια πλαστογραφία που δεν με οδηγεί σε μια άλλη περίπτωση όταν γράφω απλώς ένα διήγημα που αναφέρεται στα ίδια πράγματα ή στα περιστατικά. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί μια δημιουργική προσωπικότητα να κάνει τέτοιους διαχωρισμούς ή πόσο δεν το καταλαβαίνει και πέφτει μέσα σε μια παγίδα τονισμού της προσωπικότητάς του. Είπα πριν ότι υπάρχουμε μέσα από τη γλώσσα μόνο, ως ιστορικά όντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Αφορά... Δεν είναι σε ρωτώ εσένα μόνο, ρωτώ και τον... Όχι, να πω κάτι από αυτό. Αφορά και το δικό σας το έργο, τα ημερολόγια, γιατί είναι σαν μέσω των ημερολογίων που κάνατε εσείς, που είναι
Last timer. Μιλά σε μένα συμπληρωματικό. Ναι, εσύ. Κατερίνα. Ναι, για τον κόσμο. Μέσω των και ο κόσμο μπορεί να μιλάει στον ελληνικό. Μέσω των ημερολογίων αυτό το που έκανε εσύ είναι σαν να διατυπώνει αυτό ακριβώ. Πόσο επινοημένη είναι η ημερολογική γραφή, πόσο ο χρόνο εξακτηνώνεται πολύ πιο πέρα από το φάσμα μια ζωή, ενό βίου. Και πώς και μέσα εκεί ο συγγραφέας είναι παρόν και πιστικός όντας μέσα εκεί. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Τέλης. Δεν διαφωνώ και με τους δύο και καταλαβαίνω τις αισθάσεις του κυρίου Βαλτινού. Πάλι κύριο. Δεν θέλω πρέπει... και εγώ κύριο, είπα πριν στο Τέλης και τα λοιπά. Αλλά θα σας λέω κύριο, ναι, βέβαια. Θα πρέπει να το συζητάμε σε κάθε κείμενο. Όπως και να το κάνεις, η ημερολογιακή γραφή, όντας στην καθαρή της μορφή, κοντά στο τώρα, είναι η γραφή που πλησιάζει πιο πολύ, που συγχρονίζεται με το βίωμα. Όταν έχουμε χειρόγραφα των πρώτων, είμαστε πολύ κοντά στην πρώτη αντίδραση ενός υποκειμένου σε κάτι που το έχει συμβεί, σε μια σκέψη που το έχει έρθει. Είμαστε πιο κοντά. Από εκεί και πέρα, τι επεξεργασίες έχουν γίνει και τι, μέχρι να το δούμε τυπωμένο. Αναρωτιέμαι πόσο πιο κοντά είμαστε. Μπορεί να είμαστε καθόλου κοντά. Μπορεί να μην είμαστε. Το ερώτημα είναι να το θέσω. Λυπάμαι ότι εγώ δεν τα λέω σωστά τα πράγματα. Η γνησιότητα, η ειλικρίνεια σε ένα κείμενο είναι από τα πρώτα πράγματα που εγώ εκτιμάω. Με πίθη, μπορεί κάποιος να λέει απιθανότητες, αλλά με πίθη, έχει μια ειλικρίνη σε αυτό το πράγμα. Στην περίπτωση των ημερολογίων, αυτό που αυτοϋπονομεύεται, με συγχωρείτε, από τους ίδιους τους συγγραφείς, είναι η προσπάθεια ενός μιας ψευδής εικόνας, να δοθεί μια ψευδή εικόνα. Μια ψευδή εικόνα του εαυτού μας, του έργου μας, όλων αυτών των πραγμάτων. Και δεδομένου ότι μόνο μέσα από τη γλώσσα υπάρχουμε σαν ιστορικές οντότητες. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Προσπαθούμε εναγωνίως ίσως να πιαστούμε από αυτό το πράγμα. Εκεί είναι το ερώτημα. Από τα τόσα, να ρωτήσω και εγώ κάτι, από τα τόσα κείμενα που έχεις, Κατερίνα, διαλέξει, υπάρχουν κάποια που δίναν πιο έντονα την αίσθηση της ειλικρίνειας που σε έπιθαν ότι αυτός ο συγγραφέας γράφει για να μην κάνει μυθοπλασία αυτή τη φορά. Ότι το ημερολόγιο είναι ένα καταφύγιο ειλικρίνειας. Μαθαίνουμε τη μυθοπλαστική του και την άλλου επίπεδου ειλικρίνεια από το συγγραφικό του έργο, αλλά από το ημερολόγιο υπάρχει μια άμεση ειλικρίνεια. Υπάρχουν τέτοιοι συγγραφείς μέσα στους εκατόμους. Καταρχάς υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν ότι δεν έχουν σκεφτεί ποτέ ότι θα εκδοθούν. Μπράβο. Το έχουν κρατήσει στο σιρτάρι, το βρίσκουν οι συγγενείς και ναι. Απόγονοι και το εκδίδουν. Πρώτη φορά που εκδίδονται, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ημερολόγια, είναι και στα τέλη του 18ου αιώνα που εκδίδεται το ημερολόγιο της Μαρή Μπακιρτσέφ, αυτής της νεαρής Ρωσογαλίδας, η οποία έπασχε αποφυματίωση από πολύ νωρίς. Είναι μια ερωτευμένη με το θάνατο νεαρά, η οποία γράφει πολύ ωραία όμως. Ακίζεται με αυτό που τη συμβαίνει. Πεθαίνει βέβαια πολύ νέα, 24 ετών. Όντως δηλαδή γνωρίζει ότι θα πεθάνει και είναι καταδικασμένη από νωρίς. Και δεν ξέρω πώς φτάνει να εκδοθεί. Νομίζω ότι το εκδίδουν οι γονείς της, αφότου πεθαίνει, θεωρώνται στο ένα μικρό αριστούργημα. Εγώ αν τελειώσεις, ναι. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι απόδειξη μιας ειλικρίνειας, δεδομένου ότι κάποιος που θέλει να δώσει μια εικόνα του εαυτού θα υπάρξει μέσα από το λόγο. Άσχετα αν θα το διαβάσει κανείς αυτό που γράφει, όχι. Χτίζει τον εαυτό του, ψεύδεται ως προς τον εαυτό του τελικά. Αυτός είναι ένας άλλος κινδύνος και αυτό είναι το σημείο που διαπιστώνεται πάρα πολύ συχνά, πάρα πολύ εύκολα και θα έλεγα ακόμα και στην περίπτωση σε φέρει το πιάνει αυτό το πράγμα, το βρίσκει κανείς αυτό το πράγμα. Μια εκ των υστέρων ωραιοποίηση που
έχει σχέση όχι μόνο με τα περιστατικά, αλλά κυρίως με την ίδια την προσωπικότητά του. Δεν ξέρω αν αμαρτάνω με αυτό που λέω. Μπορεί να το χρησιμοποιείς και όλο το ημερολόγιο για να χτίσεις τον εαυτό σου. Τι πράγμα? Αυτό εξετάζουμε, αυτό λέμε τώρα εδώ. Ναι, εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πράγματα και αν μπορούμε να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη την κουβέντα. Εγώ μίλησα... Μου άρεσε πολύ αυτό που είπε σχετικά με τη φωτογραφία. Μια φωτογραφία δεν είναι πραγματικότητα. Βεβαίως είναι κάτι άλλο, σαφώς είναι κάτι άλλο. Είναι κυρίως αυτός που παίρνει τη φωτογραφία, αυτός που κανονίζει το κάδρο και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε μερικές δογματικές αντιλήψεις. Κάνω μια συζήτηση στην τύχη, ίσως εγώ δεν έχω οργανωθεί καθόλου. Θαύμασα τη δουλειά που έκανε ο Αριστοτέλης και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Εξαιρετικά ωραία, ενδιαφέρουσα δουλειά. Εγώ δεν μπορούσα να την έχω κάνει. Με προβληματίζουν όμως διάφορα πράγματα. Θαύμασα τη δική σου δουλειά, το ξαναλέω. Είναι δουλειά προσωπική. Και επισημαίνω κάποια πράγματα που μου περνάνε από το μυαλό. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από εκεί? Υπάρχει. Ναι, ακούω κουβέντα, αυτό ρωτάω. Θέλει κάποιος κύριος να πει κάτι? Η κυρία θέλει να πει, εγώ δηλαδή. Η κυρία, ναι, αντρική φωνή ακούω. Έχει προκαλέσει απλώς, έχει προκαλέσει συζητήσεις διάφορες όλη η υπόθεση. Ωραία, λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο Σεφέρης στην αλληλογραφία του με τον Θεοτοκά, ναι, έλεγε ότι αυτές οι καταγραφές πρέπει να είναι απλές, διότι καταγράφουν μία απλή στιγμή της ζωής. Δεν είναι ανάγκη να είναι επιμελημένες και σοφές κτλ. Εκείνα θα τα κάνει άλλο, το άλλο έργο. Ο Θεοτοκάς ήθελε να επιμελείται τα ημερολόγια του, τις καταγραφές του, διότι κατά την κρίση του Σεφέρη, το σχόλιο του είναι και λίγο πικάντικο, ήθελε να είναι πάρα πολύ ωραία γιατί σκόπευε να τα δημοσιεύσει. Ο Σεφέρης λοιπόν υποτίθεται ότι δεν τα διορθώνει τα γραφτά του όπως του έρχονται τα καταγράφει. Έχω τον υστέρο, βέβαια αυτό δεν είναι αλήθεια. Εσείς που διαβάζετε τα ημερόλογια του Σεφέρη που γράφτηκαν όπως του ήρθανε, τι γνώμη σχηματίζετε? Όχι, δεν τα έγραψε καθόλου όπως του ήρθανε. Σχημάτισα λοιπόν τη γνώμη ότι ενώ κατηγορεί το Θεοτοκά ότι τα επιμελείται στην ουσία και ο ίδιος τα επιμελείται. Υποκριτής. Και μάλιστα πριν λίγα χρόνια βγήκε ένα βιβλίο του Παθανασίου που έλεγε τα παιδικά χρόνια του Σεφέρη και μέσα εκεί έλεγε ακριβώς πόσο έχει αλλάξει από το ένα στο άλλο τα κείμενά του. Τώρα, ως προς τον τελευταίο σταθμό που είπατε, πράγματι ο τελευταίος σταθμός καταγράφει έστω και επιμελημένα ιστορικές αλήθειες όμως. Αλλά το ποίημα, ο τελευταίος σταθμός, δεν μπορεί να έχει, να έχει την ιστορική αλήθεια σαν να είναι ιστορία, είναι έργο τέχνης. Σαν έργο τέχνης λοιπόν είναι αλλαγμένο. Δεν μπορεί να είναι ίδιο το ποίημα με το ημερολόγιο. Όχι, είναι δύο κείμενα. Είναι δύο κείμενα, είναι δύο κείμενα. Και υπάρχει ένας παραλληλισμός. Ο τελευταίος σταθμός αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά, σε συγκεκριμένο χρόνο και σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Το ημερολόγιο του Σεφέρη, αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται επίσης σε τέτοιες περιστάσεις. Αυτή την αντιπαραβολή έκανα εγώ. Και ο μεν τελευταίος σταθμός είναι ένα πολύ καλό ποίημα. Οι καταγραφές του Σεφέρη αποπνέουν ψεύδος, αποπνέουν αυτή την προσπάθεια να κάνει καλλιέπεια, να καλλιεργήσει, να στρογγυλέψει αυτό το πράγμα που κάνει. Αυτό είπα. Νομίζω δεν συμφωνούν εκείνοι που ξέρουν το Σεφέρη, αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα να πω τώρα και στον κύριο Σαχίνη. Είπατε στην τύχη ότι μερικών τα ημερολόγια είναι σκόρπια φύλλα. Είχατε κατά νου το Δροσίνη που έχει γράψει ημερολόγια με τον τίτλο «Τα σκόρπια φύλλα»? Είχα κατά νου το Δροσίνη. Ναι. Το αν. Το πόσο ειλικρινές, δηλαδή, επειδή πιάσαμε το Σεφέρη, θα το κάνω μια άλλη σύγκριση. Του Σεφέρη και εγώ πιστεύω ότι είναι απολύτως χτισμένα για να βγάλουν μια εικόνα του που την έχει επιλέξει. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά έτσι είναι χτισμένα. Γιατί θέλει να παρουσιάζει τον εαυτό του και αυτό έκανε τότε, εκείνο έκανε τότε. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο, δηλαδή,
Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή που υπενήθηκε δεν είναι. Ποιοι ξέρανε ότι θα δημοσιευτούν και ποιοι δεν ξέρανε. Δεν είναι ήδη μια γραμμή αυτή. Δηλαδή όταν γράφω ημερολόγιο το οποίο ξέρω θα δημοσιεύσω και όταν γράφει ημερολόγιο που κάποιος τον βρήκε, ήδη έχουμε μια μεγάλη γραμμή, δεν έχουμε. Η ίδια γραμμή είναι και όταν γράφεις ένα ποίημα βεβαίως. Εντάξει, το ποίημα φιλοδοξείς να δημοσιευτεί, δεν το γράφει για τον εαυτό σου. Ούτε το ημερολόγιο το γράφει για τον εαυτό σου. Αυτό προσπαθώ να βγάλουμε, να το πούμε. Είναι ένα έργο τέχνη, μια απόπειρα λογοτεχνίας επίσης. Και το ημερολόγιο. Για να πάω και στο δεύτερο σκέλος, η ειλικρίνεια. Είναι και λίγο μπερδεμένη η ιστορία σε αυτά τα πράγματα. Όχι, ακούγομαι, φωνάζομαι. Όχι, δεν ακούει άλλος κόσμος. Ένα μικρόφωνο στον κύριο. Σε όλο τον αυτοβιογραφικό λόγο, ένα λεπτό. Η ειλικρίνεια είναι πρόβλημα. Ναι, ένα λεπτό όμως να πω τη δεύτερη σκέψη μου. Ούτε είναι συνάρτηση του πόσο δημόσιο πρόσωπο είστε. Δεν ξέρω πόσοι έχουν ρίξει μια ματιά στα ημερολόγια του Μεταξά. Ο Μεταξάς είναι κατεξοχήν δημόσιο πρόσωπο. Μάλιστα, πολλές από τις σημειώσεις του είναι όταν είναι πρωθυπουργός, δικτάτορας, όπως θέλετε πέντε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στην κυβέρνηση. Βγαίνει μια αυθεντικότητα και μια ειλικρίνεια που όλη αυτή. Δηλαδή, ο Μεταξάς λέει αύριο δεξίωση στην Αγγλική Πρεσβεία. Δεν ξέρω και αγγλικά, είμαι και κοντός. Έτσι, βγαίνει μια αγνησιότητα, με τα συγχωρήσει. Ναι, για να είμαι και λίγο πιο σκαμπρόζικος. Αγγίζουμε την ουσία του πράγματος. Ναι, ναι, για να είμαι και λίγο πιο σκαμπρόζικος, λίγο παρακάτω ή παραπάνω, λέει πάλι εχθές το βράδυ ενέδωσα στην κακή συνήθεια, την οποία όλοι φανταζόμαστε ποια εννοεί. Το μεσημέρι ήταν, ναι, δεν θυμάμαι. Είναι. Και ο Καβάφης καταγράφει και κάθε φορά που αυτοικανοποιείται. Όντας πρωθυπουργός, έτσι. Ή δεν ξέρω τι εκείνη την εποχή. Άρα, προφανώς και ο Μεταξάς, εκεί είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Δεν το γράφει. Νομίζω ότι ξέρει ότι θα δημοσιευτεί, έτσι δεν είναι. Άρα η ειλικρίνεια, αυτό που λέει ο Θανάσης, είναι πολύ σχετικό πράγμα. Δηλαδή... Δεν μιλάω για την ειλικρίνεια μόνο. Μην πω άλλο. Μισό λεπτό, γιατί... μην κάνουμε κάποια παρανόηση. Δεν μιλάω για την ειλικρίνεια των περιστατικών, ως προς τα περιστατικά και τα πράγματα. Την ειλικρίνεια τη συγγραφική, την αισθητικού χαρακτήρα ειλικρίνεια. Αυτό λέω. Το ξεγύμνομα, λέω εγώ. Δηλαδή, πόσο ξεγυμνώνεις τον εαυτό σου, πόσο τον βγάζεις εκεί. Ο Σεφέρης είναι σαφές ότι δεν θέλει να ξεγυμνωθεί. Θέλει να εμφανιστεί με κάποια ρούχα. Διαλέγει τα ρούχα που θα φορέσει για να βγει στο ημερολόγιο του. Ο άλλος κατεμέ, μέσα στην κοντός, πώς το λέει, δεν ξέρει. Ναι, συμφωνώ με τη δική σου. Ναι, αλλά ο Σεφέρης είναι λογοτέχνης και έχει λογοτεχνικότητα αυτό που γράφει. Ίσως το ότι είναι πολιτικός είναι χειρότερο, προς την άλλη κατεύθυνση από αυτό που λέτε. Ακόμη πιο δύσκολο να εκτεθεί ο πολιτικός από ότι να εκτεθεί ο λογοτέχνης, κατά μία λογική. Ναι, η Κατερίνα λέει άλλο πράγμα, ότι ο ένας είναι ένας πολιτικός, ένας στρατιωτικός, ένας δικτάτορας, δεν έχει σχέση με τη λογοτεχνία, με αυτό που μας αποσχολεί εδώ, ο Σεφέρης είναι λογοτέχνης, είναι ποιητής. Και η διαφορά ανάμεσα στα ποίηματά του και στις καταγραφές της ημερολογιακές, που είναι επίσης λογοτεχνία, κατά τη δική μου εκτίμηση, ή έτσι πρέπει να την κρίνουμε. Υπάρχει μια σύγκρουση, ένα ντεκαλάζο πάνω στον κινηματογράφο. Δεν ταυτίζονται τα πράγματα. Στο κινηματογράφο βλέπουμε τη φωνή να ανοίγει και ακούμε, το στόμα να ανοίγει και ακούμε τη φωνή λίγο μετά ή λίγο πριν. Ξέρουμε πάντως ποιοι γράψανε εν γνώση τους ότι θα δημοσιευτούν και ποιοι όχι, ρωτάω την Κατερίνα. Το ξέρουμε ποια δεν είναι γραμμένα να για να δημοσιευτούν δεν και ποια είναι... Ακόμα και αν δεν το ξέρουμε, όλοι γράφουνε, όλοι γράφουνε με αυτό δεδομένο, με την προσδοκία αυτή, ότι τα γραφτά τους μένουν, θα υπάρξουν μέσα από τη γλώσσα. Ως ιστορικά όντα δεν υπάρχουμε εκτός της γλώσσας. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Προφανώς και ίσως χτίζουν ηθελημένα μέσω του ημερολογίου τον εαυτό. Όλοι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι. Ο Σεφέρης προσπαθεί να δώσει... Όχι εξοραίζοντας. Φτιάχνουν έναν εαυτό για να υπάρξει αυτός ο εαυτός. Μέσω της γλώσσας δεν υπάρχουν. Πάντως τα αποσπάσματα του Σεφέρη που έχεις διαλέξει. Πάντως τα αποσπάσματα που ανθολογεί η Κατερίνα από τον Σεφέρη, νομίζω ότι δεν επιδέχονται... Όχι, γιατί είναι ο καημός της έκδοσης. Ναι, και είναι εννοώ ανεκδοτολογικού
κυρίως περιεχομένου. Αυτά που, που έχω ανθολογήσει είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Δηλαδή μια συζήτηση με ένα ταξιτζή. Κάτι τέτοιο. Και σε αυτό φαίνεται όμως. Και σε αυτό φαίνεται η προσποίηση. Φαίνεται η προσπάθεια στρογγυλέματος των πραγμάτων. Η ανειλικρίνεια τελικά για να καταλήξουμε εκεί. Ναι, βέβαια. Ο Ζιτ ζητούσε να δει τα ημερολόγια των άλλων. Θα γυρέψουμε τη βοήθεια του κοινού πάλι. Υπάρχει κάποια παρατήρηση? Ναι. Ναι, ναι, δεν βλέπω. Είναι το φως. Μια πραγματολογική μόνο παρατήρηση. Υπάρχουν κάποιες μελέτες για τα ελληνικά ημερολόγια. Υπάρχει μια κοπελιά που έχει κάνει μεταπτυχιακό, Κρυσταλία Μακατού. Το είχαμε χρησιμοποιήσει, το διαβάζω, όταν κάναμε το αφιέρωμα στο διαβάζω και είχαμε κάνει και συζήτηση εδώ. Υπάρχει ένα αφιέρωμα επίσης, εκτός από αυτό που ανέφερε ο Αριστοτέλης, στη λέξη. Υπάρχουν ημερολόγια του Μπεράτη, του Παλαμά, του Δροσίνη, πάρα πολλών. Απλώς, εντάξει, εδώ κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Δηλαδή, υπάρχουν είτε σκόρπια, είτε ολοκληρωμένα, είτε... Δηλαδή, θα ήταν ευχής έργο κάποιος να ασχοληθεί. Μπορεί να κάνει ανθολογία, γιατί σκοντάσεις στα δικαιώματα. Ναι, ναι, όχι, δεν είπα να ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Το είπα απλώς ότι υπάρχει υλικό. Υπάρχει πολύ υλικό. Πέρα από αυτά, όχι, τα ημερολόγια όμως έχουν διαφοροποιούνται λίγο. Δεν είναι απομνημονεύματα, δεν είναι αυτοβιογραφίες. Όχι, είναι ημερολόγια. Είναι τμηματικά, καλύπτουν ένα μέρος αυτού του πράγματος και εκεί εξαρτάται ημερολόγια. Ας πούμε, ο αναρωτιέμαι, ο Μακρυγιάννης τι είναι, ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο μπορούμε να το εμπιστευτούμε ως προς την πραγματική πιστότητα στα πράγματα ή ως προς αυτά που κουβαλάει. Από μνημόνευμα είναι. Γιατί δεν γράφεται έχει μεσολαβήσει χρόνος. Ανάμεσα στο σύμβαν. Δεν υπάρχει λοιπόν, τώρα που το λέτε αυτό, δεν υπάρχει μια διάκριση μεταξύ αυτοβιογραφίας, απομνημονευμάτων και ημερολογίων. Σαφώς υπάρχει διάκριση. Αλλιώς θα τα βάζαμε όλα σε ένα. Άλλα πράγματα δεν ακούγονται. Ένας κύριος από εκεί. Α, ο κύριος. Δεν σας ακούμε, δεν σας ακούμε. Εσείς γράφετε ημερολόγιο, κυρία Σκηνά. Α, όταν... Στον τίτλο του, το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου, που εκεί υπάρχει αυτή η μορφή, αλλά είναι κάτι, θα χαιρόμουν όμως αν υπήρχε ένα σχόλιο. Και κάτι άλλο, μια παρατήρηση να πω, που επίσης μου ήρθε την ώρα αυτή που σας άκουγα, ότι υπάρχουν και ημερολόγια πολύ ενδιαφέροντα ανθρώπων, οι οποίοι γνώρισαν μεγάλες διάσημες, ας πούμε, προσωπικότητες, πνευματικές, θρησκευτικές, και πολλές φορές έχουν κρατήσει την ημερομηνία, δηλαδή μας κάνουν κοινωνούς ανθρώπων δυσέβρετων, που ήταν πολύ δύσκολο να τους πλησιάσει κανείς, και μας κάνουν κοινωνούς από στιγμιότυπα, περιγράφοντας πολλές φορές με πολύ γλαφυρό και πολύ παραστατικό τρόπο τη συνάντηση και αισθανόμαστε ότι σαν να είμαστε και εκεί και τους ακούμε την ώρα που μιλάνε. Ευχαριστώ. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια τέτοια ενότητα με συναντήσεις ημερολογιογράφων με αξιοσημείωτους ανθρώπους μέσα στο ημερολόγιο. Βεβαίως, το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου είναι όμως ποίημα και είναι πρόσχημα ο τίτλος. Ημερολόγιο ως προς τις καταγραφές μόνο. Μόνο, ναι, ακριβώς. Όσο για το αν έγραφα εγώ, έγραφα όπως όλη στην εφηβεία μου, όχι πια όμως. Κρίμα, γιατί θα είχε τρομερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.